Θέλω από τις 28 Αυγούστου, φίλες και φίλοι, που θα ξανασυναντηθούμε, να ξεκινήσουμε πολύ δυνατά και επιθυμώ πάρα πολύ, αν το θέλετε κι εσείς, να είναι πολύ έντονη η συμμετοχή σας στην εκπομπή, ζωντανά. Σκέφτομαι διάφορα, διότι έχω πάρει και πάρα πολλά mail που μου λένε ότι πρέπει να το δω πολύ προσεκτικά και πολύ σοβαρά το θέμα της συμμετοχής της κοινωνίας, των πολιτών, να ακούγεται κάθε βράδυ, εδώ, 12 με 2, η φωνή των πολιτών, μαζί με τους καλεσμένους. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει και από Σεπτέμβριο είπα και εγώ στον πρόλογο ότι η αίσθησή μου είναι ότι θα έχουν ζωρίσει πολύ τα πράγματα. Ξεκινάει και μία τρίτη αξιολόγηση, 4 είναι στο σύνολο, μου θύμισε ο κύριος Βότζας. Ξεκινάει η τρίτη αξιολόγηση, η οποία μου είπε ότι είναι και εξόχως δύσκολη και πάρα πολύ σοβαρή. Γι' αυτό τίποτα να μην αποκλείουμε. Πάμε, κύριε Καλοκαίρι, να δούμε το πρώτο σέλιδο της Κόντρα News, που θα βρείτε το πρωί στα περίπτερα, φίλες και φίλοι. Δώστε αμνηστία για να φέρουν πίσω το μαύρο χρήμα. Δισεκατομμύρια Ελλήνων φοροφυγάδων σε τράπεζες της Ελβετίας ήδη έτρεξαν να νομιμοποιήσουν 3,7 δισεκατομμύρια. Το μυθικό ποσό των 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, γράφει η Κόντρα News. Αποκάλυψαν μέχρι τώρα εθελοντικά οι φοροφυγάδες, προκειμένου να νομιμοποιήσουν καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία και να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου, πληρώνοντας πρόσθετο φόρο 12% επί των εισοδημάτων που είχαν αποκρύψει από τις φορολογικές αρχές. Ο τίτλος λέει: «Δώστε αμνηστία για να φέρουν πίσω το μαύρο χρήμα». Ήδη έτρεξαν να νομιμοποιήσουν 3,7 δις. Επιστρέφει η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στο ζωνάρι επάνω. Αναφέρει για την Ελλάδα έκθεση της Αμερικανικής Τράπεζας Citigroup. Καμπάνα έως 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Σημαντική διάκριση για το Οικονομικό Πανεπιστημίο Αθηνών. Τραγωδία στην Καλαμάτα, 75χρονος αυτοκτόνησε έξω από παιδικό σταθμό. Μέτρα στήριξη στο σεισμόπληκτο της Λέσβου. Γελίο χαρακτήρισε το Ευρωκοινοβούλιο Γιούγκερ. Μπήκε μέσα, είδε ότι ήταν 30 μόνο. Και τάσπασε ο Γιούγκερ μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Του είπε ότι είναι γελίο, έβριζε κτλ. Ψύχρεμη απάντηση στις τουρκικές προβοκάτσιες είναι ο τίτλος του κεντρικού άρθρου της εφημερίδας της Κόντρα στην πρώτη σελίδα. Φίλες και φίλοι, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που έγινε χθες στην ΕΡΤ και θα ήθελα να κάνουμε μια διακοπή λίγο από τα οικονομικά και θα συνεχίσουμε. Είχαμε απίστευτες σκηνές στα αποκαλυπτήρια του μνημείου της ΕΡΤ και έγινε ένας διάλογος ντροπής ανάμεσα στον κύριο Τσακνή και στην κυρία Ραχίλ. Για να δούμε το βίντεο. Τι ακριβώς έγινε, παρακαλώ πολύ. Το πιο σκοτεινό εργαλείο στα χέρια καλεσθητικής κυβέρνησης, το οποίο υπηρετείτε. Είσαστε τόσο άναντροι και εξεψήφωτοι που δεν τολμάτε εδώ και πάρα πολύ καιρό από το Σεπτέμβριο να δώσετε το λόγο σε αυτούς που αγωνίστηκαν για μια δημόσια πραγματική τηλεόραση. Εδώ είναι για να βρίσετε. Να πάτε λίγο να βρίσετε. Να δούμε να ολοκληρώσει η κυρία Μακρύ. Είναι η ΕΡΤ ένα εργαλείο στα χέρια ενός καθεστώτος της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων. Θα βγάλετε το σκασμό επιτέλους. Βγάλετε το σκασμό. Γιατί να το βγάλω, κύριε, το σκασμό. Είμαστε λοιπόν, εδώ όταν αγωνιζόμαστε για μια δημόσια τηλεόραση. Σκάσε. Γιατί δεν μας καλείτε. Σκάσε. Πολλοί λιδόρισαν αυτή την πρωτοβουλία της Ποστέ. Πολλοί λιδόρισαν αυτή τη σκέψη να τιμηθούν οι νεκροί. Όντως, τα κάγκελα της ΕΡΤ δεν πήγε τάξη. Και κανένας διερθυνής δεν δολοφόνησε το βιομήθη κομινό ή τα άλλα παιδιά την επόμενη κοντεχνή. Πήγε όμως την ΕΡΤ το τάξ της ανεργίας, πήγε το τάξ της ανεργίας και της ανασφάλειας και αυτή η ανασφάλεια και η ανεργία έστειλε τους ανθρώπους στον άλλο κόσμο. Είμαστε μαζί σας, είναι μέρα μνήμης και την μέρα μνήμης αυτή οφείλουμε να την τιμούμε όπως της αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν το σκάσε, την τιμήσε! Κύριε Καλφαγιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βιάτσο, και καλησπέρα στο πάνελ. Ο κύριος Παναγιώτης Καλφαγιάννης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ μαζί μας, πρόεδρος Προσπέτσης. Σε ποιους λέγατε έλεος, κύριε Καλφαγιάννη, γιατί σας είδαμε. Εγώ
θέλω να ξεκινήσω κάπως αλλιώς και όχι όπως δημοσιογραφικά θέλετε εσείς να παρουσιάσετε. Ξεκινήστε όπως θέλετε εσείς, όπως θέλετε. Όπως έχουμε πει, η μνήμη είναι ένα από τα πρωταρχικά στοιχεία της πορείας και τα συστατικά στοιχεία της πορείας των ανθρώπων σε αιώνες. Ήταν χρέος μας να θυμόμαστε αυτούς τους αγώνες και για τα ιδανικά τους και τα αίτια που ήταν και έγιναν αυτοί οι αγώνες και να τιμούμε όλους αυτούς που τα έδωσαν όλα, ακόμα και τη ζωή τους μερικοί. Εδώ και μία εβδομάδα από τότε που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αυτό το μνημείο, η λιδωρία, η γελοτοποίη, η γραφική της ενημέρωσης, οι επαγγελματίες συγκοφάντες και οι επαγγελματίες της λάσπης, οι άνθρωποι που ήταν δίπλα στο Μουρούτι και οι συνεργάτες του, οι θειασότες του Μουρούτι έχουν χύσει δηλητήριο τέτοιο και τόσο που ακόμα και αν αναπνεύσουν από αυτό που χύνουν και γράφουν θα δηλητηριαστούν οι ίδιοι. Απέναντι σε έναν αγώνα για τη δημοκρατία, σε έναν αγώνα που συμπαρέσυρε όλη την κοινωνία για το Σύνταγμα, για τα δημοκρατικά δικαιώματα, για την ελευθεροφωνία, για το δικαίωμα στη ζωή και στη δουλειά. Και άφησε παρακαταθήκες και οράματα για τις αξίες, για την αλληλεγγύη, για την αυταπάρνηση, σε συστατικά αυτού του ανένδοτου αγώνα και κανέναν δεν αφήνουμε να λιδωρήσει όλους αυτούς τους αγώνες και τους νεκρούς μας. Που η γραφική της Νέας Δημοκρατίας, η αρχηγή της, ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, ο Σταμάτης και ο Μητσοτάκης παρατρεχάμενος των προηγούμενων, καθημερινά μας λένε ότι δεν υπάρχουν νεκροί, όπως λέγανε δεν υπήρχαν νεκροί και στο Πολυτεχνείο. Καθημερινά ο Βόρβορος που ρίχνουν εναντίον τη ΕΡΤ βρήκανε σημείο αναφοράς και στο μνημείο για να λιδωρήσουν για ακόμα μια φορά την ΕΡΤ, που ακόμα και αύριο περιμένω ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας που θα λέει ότι σήμερα στο πάρτι που έγινε στην ΕΡΤ, στους κήπους της ΕΡΤ, το Ικαριώτικο Γλέντι, ήταν μελοποιημένο το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τα μέλη του συγκροτήματος ήταν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και ότι κάνανε στυλίτευση ή φέρνανε κόσμο υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΡΤ για να την καταλάβουν. Είναι ντροπή σε μια Νέα Δημοκρατία που βάζει όλοι και στους δορυφόρους της Ποτάμι και ΣΥΑ, στα πολύχρωμα κόμματα που την ακολουθούν, να βάζει με οποιοδήποτε τρόπο εναντίον της ΕΡΤ και των εργαζομένων και εναντίον αυτού του μοναδικού αγώνα για δημοκρατία, για ελευθεροφωνία, για την αξιοπρέπεια της ζωής. Ακόμα και αύριο προσπαθούν οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και τα φερέφωνά τους να κάνουν απεργίες για τον ΕΟΔΕΑΠ μόνο στα δημόσια μέσα ενημέρωσης, ενώ οι αποφάσεις των οργάνων είναι αποφάσεις να γίνουν απεργία για αυτό το θέμα του ΕΟΔΕΑΠ που καίει όλους σας και όλους μας το ασφαλιστικό σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Είναι ντροπή για μια Νέα Δημοκρατία και για τους παρατρεχάμενους της που έχουν ιτηθεί πολιτικά, ιδεολογικά και ηθικά σαν λυσσασμένα σκυλιά να πέφτουν να φάνε την ΕΡΤ και να δηλώνουν ευθαρσώς αλλά χωρίς ντροπή ότι την ΕΡΤ θα την ξανακλείσουν. Είναι ντροπή τους που θεωρούν ότι πολεμώντας τα μνημεία που μόνο οι Ταλιμπάν γκρεμίζουν και όχι οι Έλληνες. Οι Έλληνες στείνουν μνημεία και τιμούν τους αγώνες. Πήγε κανείς να γκρεμίσει το μνημείο? Όχι, αυτά γράφουν οι κορδυλοφόροι. Αφήστε τώρα τι γράφει ακόμα, τώρα. Ακόμα και οι σοβαροί κορδυλοφόροι τύπου Ζούλα και της οικογένεια Ζούλα που γράφουν όλα αυτά που γράφουν στην Καθημερινή. Οι άνθρωποι που έχουν χρεώσει την ΕΠ πάνω από 700.000 ευρώ γιατί όλη η οικογένειά τους ήταν άριστοι δημοσιογράφοι και πληρώνουν με πολλαπλάσιες χιλιάδες ευρώ αντί του μισθού τους τις εποχές του Παναγόπουλου που ηρίστον παρόδο βρίσκεται υπό κατηγορία για διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Να έρθουμε λίγο στο τι έγινε χθες. Να έρθουμε. Άρα για όλα αυτά που κατηγορούν, σπηλώνουν τους εργαζόμενους, τους νεκρούς μας, ναι, γιατί πήγαν νεκροί και θα αναγκαστώ να τους βγάλω σε ανακοίνωση γιατί οι οικογένειές τους θέλουν να κάνουν μηνύσεις όλους αυτούς που λένε ότι δεν υπήρχαν νεκροί όταν οι ίδιοι άνθρωποι και εσείς κύριε Λιάτσο ανακοινώνατε κάθε φορά τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του μπροστά στην πύλη γιατί έπεσε στο αυτοκίνητο μπροστά επειδή ήταν κουρασμένος από την αϊπνία τριών ημερών, τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του μέσα στο προάβλιο μετά από μια συναυλία, την κοπέλα της αδέλφης σας στην Ετρία που έπεσε από τον τρίτο όροφο και αυτοκτόνησε γιατί δεν είχε να τα βγάλει πέρα. Και να μην αρχίσω να λέω η κυρία Ραχίλ Μακρύ, επειδή μου είπατε να έρθω στο προκείμενο. Τι έγινε χθες με τον κύριο Τσακνή? Είχε έρθει για να τιμήσει, εκτός από τον αγώνα που έδωσε πράγματι για την ΕΡΤ, όπως και ο κύριος Τσακνής ήταν.
ήταν εκεί όταν τον φωνάξαμε, ναι, ναι, σαν αλληλέγγυος, να τιμήσει περισσότερο και πάνω από όλους τον αγώνα τους εργαζομένους, αλλά και τον συνάδελφό μας που έπαθε καρδιακή προσβολή στο γραφείο του, γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στη ζωή και στην οικογένειά του, που ήταν από την Κοζάνη, στο Ροσίγμα Κοζάνης, ένα μήνα πριν ανοίξει η ΕΡΤ. Τώρα, γιατί για άρχισαν να τσακώνεται, γιατί άρχισαν για να τσακώνεται εκεί. Γι' αυτό είχε και τα λουλούδια μαζί της. Μάλιστα. Λοιπόν, αφήστε τώρα να συζητάμε για ένα γεγονός στιγμιαίο που αύριο θα έχει ξεχαστεί, όταν λιδωρείται ένας αγώνας, λιδωρούνται οι νεκροί μας, λιδωρείται το χρέος. Σύμφωνοι, τα ακούσαμε αυτό. Ακούστε. Οι εργαζόμενοι. Κύριε Καλφαγιάννη, λοιπόν, ακούστε. Εγώ σας άκουσα με πολύ προσοχή. Έχετε δίκιο στα περισσότερα που λέτε. Όχι τα περισσότερα, σε όλα. Και τα γνωρίζω καλά. Ακούστε τώρα. Είναι εικόνα όμως αυτή χθες. Μπροστά σε κάμερες, τα οποία έπαιξαν σε όλα τα δελτία και στις εκπομπές, ανάμεσα στην κυρία Μακρύ και στον κύριο Διονύση Τσακνή, ο οποίος είναι πρόεδρος και εκτελεί, αν δεν κάνω λάθος, και χρέη διευθύνων του Συμβούλου, μέχρι που να αντικατασταθεί η θέση του κυρίου Ταγματάρχη. Ακούτε, κύριε Λιάτσο, θύματα σε αυτόν τον αγώνα είχαμε 19 και 5 που έγιναν αμέσως μετά το άνοιγμα 23. Θύματα εμείς δεν πρόκειται ούτε να φτιάξουμε, ούτε να κατασκευάσουμε, ούτε να κατακρίνουμε. Ήταν μια στιγμή έντασης και διεκδίκησης της Ραχήλ Μακρύ, γιατί πράγματι αγωνίστηκε να έχει λόγο στη δημόσια τηλεόραση και να την καλούν σε εκπομπές, και μια. Ας πούμε, αντιμετώπιση. Κατά τη γνώμη σας που έχετε μεγάλη εμπειρία, έπρεπε κάποιος από τους δύο να ζητήσει συγγνώμη στον άλλο. Θεωρώ ότι και οι δύο θα έπρεπε να έχουν ζητήσει συγγνώμη, και αυτή ήταν μια ένταση της στιγμής. Μια ένταση της στιγμής που δεν αμαυρώνει όμως αυτό που εμείς θέλαμε να κάνουμε. Για να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κυριάκο Τορόκο, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο γλύπτη, ο οποίος έδωσε πολύ καλά και αυτό τις απαντήσεις του με αυτό το μνημείο που αναπαριστά το άνοιγμα της ΕΡΤ και το άνοιγμα προς τη δημοκρατία και στο μέλλον. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι και η Ραχήλ ήταν αγωνίστρια και ο Τσακνής όποτε θέλαμε ήταν εκεί. Το ότι ο κύριος Τσακνής με μένανε, είμαστε σε αντίθετους θεσμικούς ρόλους, ναι, και έχουμε τις δικές μας αντιπαραθέσεις. Εγώ δεν θα πάρω θέση για μια ένταση της στιγμής, η οποία ήταν διεκδίκηση της Ραχήλ Μακρύ και του Παναγιώτη Λαβαζάνη και του Στρατούλη που ήταν εκεί και των άλλων, ότι. Οι οποίοι αποχωρήσανε, αν δεν κάνω λάθος. Οι οποίοι αποχωρήσανε και εμείς έχουμε γράψει τις ανακοινώσεις μας ότι η ΕΡΤ πρέπει να γίνει δημόσια, πρέπει να γίνει κοινωνική, να είναι με την κοινωνία, να ανοίξει σε όλους και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και παρατάξεις και σε όλες τις φωνές που υπάρχουν, όχι μόνο πολιτικές, αλλά πολιτιστικές, εθνικές και όλες αυτές τις. Τις στιγμές της ζωής που μια ομάδα ανθρώπων, μάλιστα, έχει μια άλλη ιδέα, μια άλλη άποψη και θέλει, κύριε, να Καλφαγιάννη. Γι' αυτό υπάρχει ΕΡΤ, γι' αυτό αγωνιστήκαμε να την ανοίξουμε. Ευχαριστώ. Η αντιπαράθεση της στιγμής Τσακνή Ραχήλ για μας ήταν ένα κακό σημάδι που το εκμεταλλεύτηκε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, λέτε, το εκμεταλλεύτηκε με άσχημο τρόπο. Για να ξαναχύσουν άλλη μια φορά τα δηλητήρια εναντίον της ΕΡΤ και της λειτουργίας ενός θεσμικού οργάνου που μέχρι χτες διαφέντευε και σήμερα φωνάζει σαν μικρό παιδί, γιατί δήθεν του το πήραν κάποιοι άλλοι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλφαγιάννη. Η ΕΡΤ ανήκει στην κοινωνία. Δεν ανήκει ούτε στους εργαζόμενους, ούτε στις διοικήσεις, ούτε στα κόμματα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ήθελα να τον ακούσω τον κύριο Καλφαγιάννη, γιατί ήταν παρόν. Ακούσαμε τη θέση και από αυτά που είπε, πάρα πολλά, σε πάρα πολλά, μάλλον έχει δίκιο. Κύριε Βγότζα, έρχομαι σε εσάς. Είμαστε στο φθινόπωρο είμαστε. Στην τρίτη αξιολόγηση, στην οικονομία και στα προβλήματα της καθημερινότητας. Έλεγα για τα λουκέτα, τα ξέρετε, που σαρώνουν την αγορά. Έχουν κατεβάσει ρολά από την αρχή του χρόνου σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, 14.198 επιχειρήσεις. Και παρά το γεγονός ότι ο αριθμός εκείνων που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους, προσέξτε, το ίδιο διάστημα είναι μεγαλύτερος. Δηλαδή, κλείσανε 14.198 επιχειρήσεις και άνοιξαν 16.479 επιχειρήσεις από την αρχή του 2017. Το πλήγμα είναι μεγάλο εξαιτίας των ποιοτικών διαφορών που έχει η πλειονότητα, όπως είπα και προηγουμένως, των νέων επιχειρήσεων. Παρακαλώ. Ναι. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε οι κανόνες της συζήτησης να σχολιάσω και όλα τα προηγούμενα. Θα απαντήσω πρώτα σε αυτό. Κανόνες δεν βάζουμε στη συζήτηση. Όχι, υπάρχουν αλλά κανόνες. Αρχές. Κανόνες μόνο, ναι, έχουμε δημοκρατικούς κανόνες και, ναι, ναι, καλή συμπεριφορά. Πολιτισμένη συμπεριφορά δηλαδή. Οι κανόνες δεν εννοώ ασφικτικούς. Θα πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο μεγάλες σχολές.
Η μία τι υπόσχεται, μεγάλες επενδύσεις για να πάει η χώρα μπροστά. Και μάλιστα προτείνουν επενδύσεις που θα είναι αυτό που λέμε ένταση κεφαλαίου. Αυτές οι επενδύσεις είναι χρήσιμες, δεν αμφισβητώ, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Γιατί δεν λύνουν το πρόβλημα? Ποιο είναι το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας μας σήμερα? Η ανεργία. Πώς αντιμετωπίζεται η ανεργία? Δεν αντιμετωπίζεται με αυτές τις επενδύσεις. Η ανεργία αντιμετωπίζεται με την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης. Και για να προχωρήσω στο επόμενο. Ναι, όπως λέγονται εντάσσεως εργασίες, αλλά να χρησιμοποιήσω πιο απλούς όρους για την εκπομπή μας. Το δεύτερο που υπάρχει από παλιά, τι υποσχόντουσαν διάφορες, δύο σχολές ήταν. Η μία έλεγε επιθετική πολιτική στην οικονομία, να έχουμε μεγάλες εξαγωγές, να κερδίσουμε τις διεθνείς αγορές. Η άλλη έλεγε να υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές. Τελικά αποδείχθηκε και η μία σχολή και η άλλη δεν είχε καμιά απόλυτα δίκαιο. Έτσι, σε σχέση με αυτό που μου είπατε, θα θεωρούσα πιο αισιόδοξο το στοιχείο του να έχω περισσότερες επιχειρήσεις με μικρομεσαίες, οι οποίες απασχολούν πολύ περισσότερους ανθρώπους από ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Τώρα όμως θέλω να έρθω κοντά στις σκέψεις που είπε ο φίλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων της ΕΡΤ, και για να σας πω ότι η θέση μου είναι ότι ήμουνα και είμαι εναντίον στο μαύρο που έκλεισε την ΕΡΤ. Θεωρώ μία από τις πιο άστοχες κυβέρνησης, αποφάσεις της κυβέρνησης Σαμαρά. Τώρα, όσον αφορά τις βρυσιές που ανταλλάχθηκαν, επειδή ο Διονύσης Τσακρής είναι προσωπικός μου φίλος, αφήστε να του πω κατηδίαν τις σκέψεις μου γύρω από τα χθεσινά γεγονότα. Να ξεκινήσω όμως με τα σκουπίδια. Κοιτάξτε, φοβούμαι ότι ούτε η τροπολογία θα λύσει το πρόβλημα. Η τροπολογία θα πολλαπλασιάσει το πρόβλημα. Και να εξηγήσω γιατί. Πρώτον, όπως ξέρετε, έχουμε έναν περιορισμένο αριθμό που μας έχουν επιτρέψει τα μνημόνια να δημιουργήσουμε νέες θέσεις στο δημόσιο. Εάν λοιπόν καλύψουμε με τις διαδικασίες που ξεκινάμε τώρα, τότε δεν πρόκειται να διοριστεί κανένας δάσκαλος, κανένας γιατρός, κανένας νοσηλευτής στο δημόσιο τομέα. Θα καταληφθούν όλοι από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ένα από τα κριτήρια είναι σίγουρα αντισυνταγματικά και δεν θα ικανοποιήσουν κανένα. Κοιτάξτε, για να δούμε πώς έχει το πρόβλημα των σκουπιδιών. Το 2001 η Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία ψήφισε μία διάταξη και τι είπε? Βλέπω ότι προσλαμβάνονται με εξάμηνες ή οχτάμηνες συμβάσεις και οι οποίες ακολούθως με δικαστικές ή μη αποφάσεις μετατρέπονται σε θέσεις μόνιμες. Και το απαγόρευσε το Σύνταγμα του 2001. Στην αρχή τη διάταξη αυτή με τα δυσκολίες την εφάρμοζαν οι πολιτικές τάξεις και τα δικαστήρια ήσαν πολύ ανεκτικά. Φτάσαμε όμως σήμερα στο σημείο όπου το ελεκτικό συνέδριο με σειρά αποφάσεων το έχει ξεκαθαρίσει. Δεν μπορείς δια της πλαγίας οδού να μονιμοποιήσεις υπαλλήλους. Άρα όσοι υποσχόντουσαν με αποφάσεις υπουργικές ή με τροπολογίες ότι θα μπορούσαν να μετατρέψουν τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου για λίγους μήνες, θα μπορούσαν να τις μετατρέψουν σε μόνιμες θέσεις. Μάλιστα. Αυτό γνωρίζανε ότι δεν επρόκειτο να περάσει από τα δικαστήρια. Άρα όσοι ανακατεύθηκαν σε αυτή τη διαδικασία και είπαν όσα είπαν, και δεν θέλω να τα υπενθυμίσω, είναι βέβαιο ότι έλεγαν εν γνώση τους ψέματα. Τώρα είπατε κάτι άλλο το οποίο εμένα θέλω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Ποιο είναι αυτό? Αναφερθήκατε στο τι συμβαίνει στις διαπραγματεύσεις με την Κύπρο. Με εντυπωσίασε η σημερινή κίνηση του Υπουργού Εξωτερικών για το Κυπριακό, λέτε, ναι, τώρα. Ναι, δεν το ανοίξαμε ακόμα το θέμα, κύριε Βγότσο. Το πούμε, στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως, κύριε, ναι. Επειδή αναφερθήκατε και στην Ιταλία, ναι. Η Ιταλία μπορεί να χρωστάει πιο πολλά λεφτά από ό,τι χρωστάμε εμείς, αλλά έχει οικονομία. Ο Βορράς
έχει βιομηχανία. Η κεντρική Ιταλία έχει οργανωμένες υπηρεσίες. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε ούτε βιομηχανία, ούτε οργανωμένο κομμάτι υπηρεσιών για να ελπίζουμε κάτι περισσότερο από ό,τι ελπίζει ο Ιταλός πολίτης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κότσα. Βγήκε δελτίο τύπου από το γραφείο τύπου της γραμματείας του Πρωθυπουργού, φίλες και φίλοι, για τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη. Και πάμε στον κύριο Παπαδάτο. Λέει λοιπόν το δελτίο τύπου ότι κάθε φορά που ο κύριος Μητσοτάκης εκτίθεται ανεπανόρθωτα στη Βουλή, αναγκάζεται την επομένη να επανέλθει σε πιο προστατευμένο τηλεοπτικό περιβάλλον, μήπως και μαζέψει τα ασημάζευτα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα χειρότερα έκανε τα πράγματα. Ακροδεξιά ρητορική, ξέπλυμα της Χρυσής Αυγής και επιμονή στη φαντασίωση πως η οικονομία ανακάμπτει, όχι επειδή η κυβέρνηση πετυχαίνει, αλλά επειδή ο ίδιος είναι στην αντιπολίτευση. Εάν είναι έτσι είναι, εάν έτσι νομίζετε, που θα έλεγε και ο Πιραντέλο. Λέει, αυτό είναι το μικρό και περιεκτικό. Τώρα εσείς ξεπλένετε η Νέα Δημοκρατία, όχι εσείς. Η Νέα Δημοκρατία ξεπλένει τη Χρυσή Αυγή, κύριε Παπαδάτε, τι γνώμη θα έχετε? Θα σας απαντήσω αυτό, αλλά να πω κάτι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τις οποίες να πείτε ό,τι θέλετε. Προηγουμένως. Παρακαλώ. Είχα κάνει ξανά μια παρατήρηση και είχα πει το εξής, ότι στην Αμερική κάθε 148 Αμερικανούς αντιστοιχεί μια επιχείρηση λιανικού εμπορίου. Στην Ευρώπη είναι κάθε 54 και στην Ελλάδα κάθε 15 Έλληνες έχουμε για ένα κατάστημα. Συνεπώς είναι αδύνατο με αυτή την αναλογία που υπάρχει στην Ελλάδα να είναι τόσα πολλά καταστήματα που υπάρχουν. Και εκπλήττομαι γιατί δεν έχουν κλείσει περισσότερα από όσα θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να έχουν κλείσει. Έτσι. Δεν μπορούν αυτά. Και η θεωρία του να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιβαίνει προς κάθε οικονομική λογική, διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τις κλίμακες οικονομίας. Συγχωρείτε, όταν είπα μικρομεσαίες, δεν εννοούσα μικρομεσαίες στο λιανικό εμπόριο. Α. Όχι. Γενικά εννοούσατε. Γενικά. Βεβαίως εννοούσα γενικά. Και το, να σας απαντήσω αμέσως. Αυτό που έχουμε χάσει είναι οι μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Να φέρω ένα παράδειγμα. Όχι, μια στιγμή, με συγχωρείτε. Ναι. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε τους τουρίστες. Ο τουρίστας δεν δαπανά στην Ελλάδα. Και όταν δαπανά, δεν αγοράζει ελληνικά προϊόντα. Μας. Τα οποία οι μόνοι που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αυτή την παραγωγή αυτών των προϊόντων είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. Δυστυχώς έχουν εξαφανιστεί. Και εισάγουμε από το Μαρόκο ή από την Κίνα και τα πουλάμε ως δίθεν ελληνικά προϊόντα. Μάλιστα. Σε αυτό συνεχίστε. Εσείς λέτε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μικρά μαγαζιά, αν καταλαβαίνω, να υπάρχουν μόνο μεγάλα μαγαζιά. Προσέξτε, αυτό είπατε. Μικρή επιχείρηση και μικρό κατάστημα δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τη οικονομία κλίμακος. Είναι για το πρωτοετή φοιτητή αστοξιών τη οικονομία. Να μην σταθώ σε αυτό το θέμα. Όχι, γιατί λέτε ωραία πράγματα, αλλά εμένα μου γεννώνται απορίες. Δηλαδή να γεννώνται απορίες, αλλά συνεχίστε. Να μην σας διακόπτω. Ρωτήσατε στην αρχή γιατί θα μας κάνετε όλους υπαλλήλους με τη λογική αυτή. Θα είναι η μεγάλη, το κεφάλαιο το μεγάλο και όλοι οι άλλοι θα δουλεύουν. Θα είναι υπάλληλοι όλοι. Του κεφαλαίου. Αυτό λέτε. Η χειρότερη ελληνική παροιμία είναι αυτή η οποία λέει μικρό ταλόνι, μαρά μοναχικό μου. Θα σα πω πίσω, μου είπατε στην αρχή γιατί είμαι αισιόδοξο. Δεν τα βλέπω όλα μαύρα εγώ, αν και βλέπω ότι τη μαύρη διακυβέρνηση τη χώρα. Πραγματικά σα συγχαίρω που είστε αισιόδοξο. Τη μαύρη διακυβέρνηση τη χώρα, ενώ βλέπω και ορισμένα αισιόδοξα. Και δεν κρύβομαι να τα πω αυτά. Για πείτε κανένα αισιόδοξο, βλέπετε, γιατί προφανώ εμεί είμαστε στην άλλη όχθη. Δεν βλέπουμε. Στην άλλη, γιατί βλέπετε μόνο κάθε μέρα τα μαύρα. Καταρχά τα τηλέφωνα που παίρνω κάθε μέρα, αγαπητέ κύριε Παπαδάτε, τι να σα πω με τον κόσμο που μιλάω. Να το τελειώσω ό,τι θέλω να πω. Τελειώστε. Το 2012, τον Ιούλιο του 2012, η απόδοση των ελληνικών διετών ομολόγων, όποιος είχε αγοράσει και είχε λίγο μυαλό, θα βγάζει 342% θα είχε. Αν κάποιος είχε επενδύσει σε πόσο καιρό, σε πόσο καιρό? Σε χρόνο ρεκόρ. Σε πόσο, σε μήνες ή σε δύο χρόνια? Σε μήνες μέσα. Εάν αυτή τη στιγμή κάποιος είχε επενδύσει στην αρχή του χρόνου στο ελληνικό χρηματιστήριο, αυτό το ρηχό ελληνικό χρηματιστήριο, θα είχε κερδίσει 29% των χρημάτων του μέσα σε 5,5 μήνες. Από την πρώτη του μηνός, λέτε. Αλλά συγχρόνως σε αυτή την χώρα, αυτά τα βλέπουν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα, έτσι. Αλλά συγχρόνως σε αυτή την χώρα, η οποία πάει να πάρει μπροστά, και όχι αυτά γίνονται επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κάτι καλό, αλλά επειδή έκλεισε αυτή η αξιολόγηση, η οποία έκλεισε κακήν κακώς, έχουμε τα εξής. Στο ελληνικό, το οποίο θυμάμαι παλιά που είχατε μια εκπομπή δική σας, ο οποίος είστε, θα έλεγα, ενάντια σε αυτή την επέκταση του ελληνικού. Κάνετε λάθος. Μα θυμάμαι τις δικαιολογίες που λέγατε. Όχι, εγώ θέλω να είπε και ο κ. Γότσας πολύ σωστά ότι είναι το παριθμόν ένα θέμα σήμερα η ανεργία. Μάλιστα. Εγώ θέλω να γίνονται επενδύσεις, να γίνει και το ελληνικό, αλλά να ανοίξουν και 70-80.000 εργασίες που λένε. Να σας πω κάτι. Παρακαλώ.
από το γεγονός ότι δεν γίνονται οι επενδύσεις του ελληνικού και θα σας πω και τις αιτίες για τις οποίες δεν γίνονται. Φταίει ο Δασάρχης Πειραιά. Προσέξτε να δείτε. Ναι. Έχουν χαθεί 70 εκατομμύρια ώρες εργασίας προς 50 ευρώ η μία. 3,5 δισεκατομμύρια έχουν χαθεί από το γεγονός ότι καθυστερεί αυτή η επένδυση του ελληνικού. Τόσο έχει υπολογίσει, δεν το έχω υπολογίσει εγώ, σοβαρή οικονομολόγη. Να σας πω τώρα γιατί ο Δασάρχης του ελληνικού. Γιατί επιμένει να μην γίνει τώρα. Πολλά χρόνια πριν εκεί υπήρχε το κολέγιο Αθηλέων, το οποίο είχαν φυτέψει εκεί γυμνασιάρι στην υπεύθυνη. Ναι. Κάποια ΠΕΦΚΑ. Θα τα δεν τα κόψουν, θα τα αφήσουν τα ΠΕΦΚΑ. Ωραία. Θα γίνει η επένδυση τώρα, και τα ΠΕΦΚΑ θα μείνουν. Δεν δίνω άδεια να προχωρήσει η επένδυση ενό δισεκατομμύριου, η οποία θα δεν μπορεί ο Δασάρη να πει δεν δίνω άδεια. Μα δεν κάνω τώρα, μην μπαίνουμε σε αυτά τα θέματα. Τέλος πάντων. Θα σα πω άλλα παραδείγματα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Στο Κερατσίνι έχει κλείσει το εργοστάσιο τη ΔΕΗ. 72 εργαζόμενοι του έχει ζητήσει η διοίκηση να γίνει τι. Να μεταφερθούν, να πάνε κάπου αλλού. Όχι να χάσουν. Ναι, αλλά μας είπατε, μας πείτε τα θετικά και μας λέτε τα αρνητικά. Τα θετικά και όχι να σας πω και τα. Πείτε μας τα θετικά, ποια είναι τα θετικά. Να το κουβεντιάσουμε. Ποια είναι τα θετικά. Σύμφωνα πολύ. Βλέπετε κανένα συνταξιούχο να έχει πάρει λεφτά. Όλο κόβουν τις συντάξεις. Βλέπετε τους μισθωτούς, κόβουν τους μισθούς. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μητσοτάκη. Σε τι πράγμα. Όπως είπε το γεγονός ότι υπάρχει περίπτωση, δεν το είπε με τα βεβαιότητα, ότι υπάρχει περίπτωση να είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας, όλες τις στατιστικές έτσι. Νομοτελειακά θα είναι ο επόμενος. Νομοτελειακά θα είναι. Ναι. Είπε, σε αυτό προβλέπουν και οι αγορές. Συμφωνώ απόλυτα, διότι οι αγορές βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί κατά γράμμα. Όλοι οι ξένοι μιλάνε καλά για τον Τσίπρα και εσείς μου λέτε τώρα. Για τον κύριο Τσίπρα μιλάνε καλά οι ξένοι. Οι ξένοι ακολουθεί κατά γράμμα τις εντολές που του δίνουν. Δεν κάνει τίποτα περισσότερο. Άρα σου λέει και να πέσει αυτή η κυβέρνηση, ο επόμενος που έρχεται είμαι εγώ. Τι άλλο θα κάνει δηλαδή ο Μητσοτάκης? Και ο Μητσοτάκης θα κάνει ότι του λένε απέξω πάλι. Εγώ είμαι φιλελεύθερος. Και θα έχουμε μία από τα ίδια. Άρα σωστή είναι η λογική την οποία έχει ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά να σας πω τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Εσείς πιστεύετε ότι περνάει καλά ο πολίτης σήμερα, κύριε Παπαδάτη? Τώρα για να μην λέμε. Καλά, αλλά ο Έλληνας, η ελληνική οικογένεια περνάει καλά σήμερα? Όχι, δεν περνάει καλά. Αυτά πείτε μας λοιπόν. Τι να σας πω. Δεν ξέρω, εσείς μπορεί να ζείτε. Σε άλλο κλίμα, ας πούμε. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Σας λέω, η πλειοψηφία των πολιτών δεν περνάει καλά. Μα, να σας πω κάτι. Τι να λέμε εδώ ήρθαμε για να πούμε αυτά τα οποία ζει ο Έλληνας. Η μεγάλη πλειοψηφία, όχι η πλειοψηφία. Εδώ ήρθαμε για να πούμε αυτά που ζει ο Έλληνας. Δεν το ξέρει ο συνταξιούχος ότι κόπηκε η σύνταξή του. Δεν το ξέρει ο Έλληνας. Ωραία, για κάτι μας προτάσεις εσείς λοιπόν. Αυτά τα ξέρει, δεν είναι ανάγκη να τα πείτε εσείς κι εγώ. Τα ζει καλύτερα. Ίσα ίσα που αισθάνεται τον κοροϊδεύω όταν του λέω ότι δεν έχει να φάει. Γιατί αισθάνεται τον κοροϊδεύει? Αφού το ξέρει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος περιμένει κάποια λύση. Για πείτε μας λοιπόν τις λύσεις. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Η εναλλαγή της κυβέρνησης, η οποία αργά ή γρήγορα θα γίνει και πιστεύω ότι δεν θα γίνει πολύ σύντομα. Δεν συμφωνώ ότι η τρίτη αξιολόγηση ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Εδώ η χώρα πέρασε άλλα και άλλα. Άρα θα έχουμε μετά το 18, πιθανόν μετά τον Ιούνιο θα έχουμε εκλογές. Τον Ιούνιο του 18 λέτε? Μάλιστα, ναι. Και προβλέπω να έχουμε εκλογές. Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να καλυτερεύσει η ζωή μας? Εφόσον το θέτετε πολύ σωστά, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Καταρχάς, δεν μας φταίει κανένας Σόιμπλε στην Ελλάδα. Δεν μας φταίει κανένας. Πάλι με το Σόιμπλε έχετε συμπάθεια στο Σόιμπλε. Εμείς θέμε, κύριε. Εμείς θέμε, οι πολίτες θέμε. Εμείς θέμε, οι πολίτες. Εμείς και αυτούς που εκλέγουμε και επιλέγουμε για πάνω στην Ελληνική Βουλή. Α, αυτό είναι άλλο. Θέμε, διότι εμείς ψηφίζουμε αυτούς που βγαίνουν πάνω. Η θεωρία δική μου είναι η εξής. Πολύ απλή. Κανένας δεν πρέπει να είναι υποψήφιος, κανένα ακόμα να μην παίρνει κάποιον, ο οποίος τουλάχιστον δεν κάνει μια φορολογική δήλωση για 5-10.000 ευρώ. Να έχει δουλέψει στην ζωή του. Να ξέρει τι σημαίνει αγορά, να ξέρει το τι του γίνεται. Δεν μπορεί η Βουλή να γεμίζει με ανθρώπους. Κοιτάξτε εδώ που είμαστε εδώ σήμερα, έτσι. Όλοι επαγγελματίες. Μα κανείς από εμάς δεν παράγει τίποτα. Δηλαδή τίποτα. Τι εννοείται δεν παράγει? Τι εννοείται? Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το κατάλαβα. Κανείς τι εννοείται δεν παράγει πατάτες? Δεν δηλαδή, πατάτες, θεωρείτε δηλαδή εσείς ότι η παραγωγή είναι μόνο η αγροτική η ζωή και να βγάζω ντομάτες? Είναι η βιομηχανία. Αυτό εννοείται παραγωγή. Τα πάντα. Κάθε επάγγελμα έχει την παραγωγή του, κύριε Παπαδόση. Κάντε λάθος. Εγώ κάνω λάθος. Η Ελλάδα παράγει. Ο δικηγόρος δεν παράγει έργο δηλαδή? Όχι, δεν παράγει έργο. Η Ελλάδα έχει ακριβώς διπλάσιους δικηγόρους. Πρωτογενή τομέα εννοείται. Βεβαιότατα. Και η Ελλάδα. Προσέξτε να δείτε. Μα μπορούν να είναι όλοι οι Έλληνες αγρότες ή όλοι οι Έλληνες ψαράδες ή όλοι οι Έλληνες ξυλοκόποι ή ό,τι δεν κατάλαβα. Να είναι η Ελλάδα να έχει διπλάσιους δικηγόρους και διπλάσιους γιατρούς από ό,τι χρειάζεται? Είναι ποτέ δυνατόν να γίνεται αυτό? Είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει πενταπλάσια καταστήματα από ό,τι χρειάζεται? Αυτά πρέπει να κοιτάξουμε. Είναι δυνατόν σήμερα που μιλάμε το 42% των Δήμων και των Δημαρχών να μην δημοσιεύουν ούτε ισολογισμούς?
να μας λένε ότι γίνονται τα έσοδα των Δήμων. Το ξέρετε αυτό. Ναι. Στα εφτάνησα. Είστε ακραία νεοφιλελεύθερος, νομίζω. Επειδή ζητάω να δημοσιευθεί ένα συσσολογισμό. Ζητάτε να κλείσουν οι μαγαζιά και να μείνουν οι μεγάλοι. Ζητάτε να κλείσουν οι μικροί και να επιβιώσουν μόνο οι μεγάλοι. Αυτό λέτε. Λέτε ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι λέω εγώ. Εγώ λέω, σας ακούμε όλοι. Εκτός αν δεν καταλαβαίνω εγώ τι λέτε. Με συγχωρείτε, αν θέλουμε να ανταγωνιστούμε το Lidl, δεν μπορούμε να τον αγωνιστούμε με τον μπακάλικο της γειτονιάς. Έχετε μεγαλώσει, έχετε σπουδάσει στη Μεγάλη Βρετανία καθόλου? Τι είπατε? Έχετε σπουδάσει στη Μεγάλη Βρετανία? Όχι, έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο. Πάμε διαφημίσεις. Έχω σπουδάσει στην Καλιφόρνια στο πανεπιστήμιο Σάντα Κλάρα. Τα πτυχία και σπουδά. Θα σας απαντήσει ο κύριος Μακρύς και πολύ περισσότερο θα σας απαντήσει ο κύριος Τάτσης μετά. Όχι. Τώρα τους δώσω εγώ ελεύθερο χρόνο μετά τις διαφημίσεις όσο θέλουν. Και ο κύριος Μακρύς και ο κύριος θα σας απαντήσουν. Εγώ είμαι υπέρ των εργαζομένων. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι πρέπει να γίνουν όλοι οι αγρότες ή όλοι αυτό, πρωτογενή τομέα. Δεν σας είπα να γίνουν όλοι οι αγρότες. Πώς θα γίνει δηλαδή? Ας ασχοληθούμε με τα τουριστικά. Έχουμε τουρισμό. Ας ασχοληθούμε με τουρισμό. Επί τη ευκαιρία θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν υπάρχει αλήθεια να σας ρωτήσω. Γιατί σας βλέπω δυσιώδη. Όχι, θα ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Είμαι βέβαιος ότι έχετε ταξιδέψει στο Παρίσι. Έχετε είναι πολύ μορφωμένος και πολύ ταξιδεμένος. Έχετε πάει στο Χόλμη. Μα επειδή έχουμε πάει και εμείς αυτές τις χώρες, τα μικρά μαγαζάκια είναι η μεγάλη πλειοψηφία. Το Παρίσι, εκτός από το Λαφαγέτ και 2-3 άλλα μεγάλα καταστήματα, είναι γεμάτο από καταστήματα μικρά που απασχολούν 3 ή 4 εργαζόμενους και έχουν ένα αφεντικό. Πολύ σωστά. Η εικόνα λοιπόν που έχουμε είναι ότι το λιανικό εμπόριο. Είμαι εκτός χρόνου τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι κύριε Γουάτσα, ευχαριστώ. Σωστή παρατηρήση. Είμαι εκτός χρόνου. Εγώ μπορεί σε κάποιο να μου πει μόνο ποιοι είναι αυτοί οι 23 που σκοτώθηκαν στην Έρτη να μάθω. Οπότε, τώρα ξέρετε τι θόρυβο έχετε ξεκινήσει. Όταν αρχίζει και κάνει το κινητό μου έτσι, καταλαβαίνετε τι κατάσταση έχετε κάνει. Με αυτά που λέτε εδώ πέρα. Τι είπα, δεν καταλαβαίνω. Λέτε φοβερά πράγματα τώρα, με συγχωρείτε. Λέει ένα φίλο μου, μου λέει τότε τι εντάξαμε. Τι εντάξαμε γιατί πήγαμε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη? Γιατί μας έβαλαν αφού και εμείς δεν είχαμε την κατάλληλη κατά Παπαδάτο παραγωγική βάση? Να ρωτήσω τον κύριο Σιμίτη με τη δημιουργική λογιστική του. Τι με ρωτάτε εμένα? Μετά την πώληση του Αστέρα, της Εθνικής Ασφαλιστικής, ναι, της δραστηριότητας. Τις δραστηριότητες στα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανικής Θυγατρικής, σχεδιάζει να πουλήσει η Εθνική Τράπεζα σε ευθυγράμμιση με το σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνήσει με τις ευρωπαϊκές αρχές. Βλέπε, μας διέταξαν. Θυμίζω πριν λίγα χρόνια πανηγυρίζαμε για τη βαλκανική επέκτασή μας. Τελικά, ποιο είναι το ορθό, αυτό που κάναμε τότε ή αυτό που κάνουμε σήμερα? Για ρώτα να μας πει ο κύριος Παπαδάτος, συρρήκνωση και μαρασμός, πες του να ξυπνήσει, λέει. Μαρασμός. Ανάλογα με την περίοδο. Θα απαντήσω τον κύριο Αθέλη. Ό,τι θέλω να λοιπόν, απαντήσω. Παρακαλώ, μετά τις διαφημίσεις. Μετά τις διαφημίσεις, γιατί πάμε διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών.